έχετε να ψάξετε από εδώ και πέρα, προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πάνε οι έρευνες? Κύριε Παυλόπουλο, αυτό που θέλω να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι βεβαίως θα υπάρξει εξιχνίαση όλων, το τονίζω, όλων των υποθέσεων. Θέλω εδώ να σας πω ότι ερευνούνται για πράγματα τα οποία δεν έχουν δει ακόμα το φως της δημοσιότητας. Mm. Δηλαδή, λέγονται πάρα πολλά στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, στον τύπο. Mm. Αλλά μπορώ να σας πω, υπάρχουν και κάποιες ακόμα υποθέσεις οι οποίες ερευνούνται από το αρμόδιο τμήμα των ανθρωποκτονιών, τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Να είμαι όμως βέβαιος ότι με τη βοήθεια της επιστήμης, των ειδικών επιστημόνων, των γιατρών, όλων αυτών που μπορούν να συνεισφέρουν, θα μάθουμε όλη την αλήθεια σε όλο το μήκος και όλο το πλάτος τι συνέβη σε αυτή την τραγωδία στην Πάτρα. Τα στοιχεία για... αυτά που δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα έχουν κάποια σχέση με ουσίες πάλι? Έχουν σχέση με αυτή την τραγωδία την οποία διαβάζουμε εδώ και ένα μήνα, ένα δύο μήνες όλοι και ακούμε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία καλώς η υπηρεσία δεν τα ανακοινώνει και όπως έχετε δει δεν κάνει καμία επίσημη ενημέρωση. Κατά την άποψή μου αυτό διασφαλίζει και την αποτελεσματικότητα και τη σωστή και σε όλο το βάθος εξιχνίαση. Mm. Αυτό βοηθάει, η μυστικότητα. Mm-hmm. Και στο τέλος θα μάθουμε όλοι μας την αλήθεια, ακόμα και εμείς κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι τέλος πάντων ενδιαφερόμαστε να μάθουμε και πράγματα παραπάνω. Mm-hmm. Ομολογώ ότι ούτε εμείς τα γνωρίζουμε όλα, γιατί απλά υπάρχει μια στεγανότητα η οποία βοηθάει στην εξιχνίαση. Ο κύριος Γερνάς που είναι νομικός γνωρίζει πολύ καλά τι λέω, ότι αυτό το πράγμα είναι το α και το ω σε μια έρευνα. Άρα λοιπόν η υπηρεσία δεν πιέζεται από το χρόνο της δημοσιότητας να δώσουμε αμέσως στοιχεία, πολύ καλά κάνει και θα υπάρξει σίγουρα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι το σωστό αποτέλεσμα, θα είναι αυτό το οποίο θα καταλογίζει ή όχι σε κάποιον ευθύνες και κατηγορίες. Αυτό νομίζω είναι το... Μας λέγατε προημερών ότι υπάρχει ένα ξεχωριστό πολύ μεγάλο κεφάλαιο γύρω από την κεταμίνη. Ποιος, πού, πότε, γιατί, πώς... Ναι, κύριε Παυλόπουλε, γιατί αυτή η ουσία, από ό,τι λένε και ακόμα οι επιστήμονες, οι γιατροί, δεν κυκλοφορεί ευρέως. Ένα είναι αυτό το κομμάτι αυτό, πώς βρέθηκε, πώς ήταν στην κατοχή της κατηγορουμένης μέχρι τώρα. Και δεύτερον, πώς μπορούσε να έχει τέτοιες παρενέργειες. Αυτές είναι εξειδικευμένες γνώσεις, πιστεύω, οι οποίες δεν είναι ευρέως διαγνωμένες, δεν τις ξέρουμε όλοι. Mm-hmm. Ούτε εμείς οι αστυνομικοί, ούτε εσείς οι δημοσιογράφοι ξέρουμε τι μπορεί να προκαλέσει αυτή η ουσία. Άρα, για να υπάρχει αυτή η ουσία, κάποιος νομίζω έδωσε την πληροφορία τι μπορεί να προκαλέσει. Όλα αυτά να στενεύεται, ερευνούνται. Και περιμένουμε να δούμε και τι θα βγει από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου αναμένεται να σταλούν τα πιστήρια. Και λέω αναμένεται να σταλούν, γιατί ακόμα δεν έχουν παραδοθεί όλα τα πιστήρια. Όπως για παράδειγμα το κινητό της κυρίας Πισπυρίγκου. Και το λέω αυτό γιατί διαβάζουμε διάφορα ότι έχουν υπάρξει αποτελέσματα προς το τι αναζητούσε στο κινητό, ενώ δεν το έχουν ανοίξει οι αστυνομικοί. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας. Η οποία γίνεται από την υπηρεσία είναι σωστή, σας επαναλαμβάνω. Είναι με πολύ μεθοδικότητα και δεν υπάρχει λόγος κανένας να βιαστεί, ούτε να βγαίνουμε και να λέμε πράγματα τα οποία ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις, πολλά που ακούγονται, να ξέρετε δεν ισχύουν κιόλας. Ναι, σωστά. Τώρα, να πάμε και στην κυρία Αθανασίου, γιατί κυρία Αθανασίου, πραγματικά όλες αυτές τις ημέρες που βλέπουμε αυτές τις καταιγιστικές εξελίξεις, προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί άνθρωπο μιλάμε. Και το άνθρωπο το λέω σε πολλά εισαγωγικά. Ή γιατί ανθρώπους μιλάμε, γιατί τώρα πια έχουμε και μια δημόσια αντιπαράθεση με εκατέρωθεν κατηγορίες και αιχμές και υπεντυγμούς, κυρία Αθανασίου. Καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα. Καταρχάς, σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή όπως είπατε και εσείς, μιλάμε για μια υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε τι από όλα αυτά που ακούμε ισχύουν και τι από όλα αυτά, κάποια από αυτά δεν ισχύουν. Θα ήταν λίγο άτοπο και ίσως και ρυψοκίνδυνο να μιλήσουμε για ψυχολογικό προφίλ. Μπορούμε να παρατηρήσουμε συμπεριφορές, όπως για παράδειγμα η απουσία συναισθήματος, η οποία είναι ακριβώς αυτή που συγκλονίζει το κοινό αίσθημα και εμένα προσωπικά. Είναι ταράζει τον πυρήνα μέσα μας. Όλοι έχουμε μια αίσθηση του πώς είναι να αγαπάς. Ξέρουμε ότι η μάνα είναι ζωοδόχος. Είναι αυτή που καθρεφτίζει το παιδί της, το αγκαλιάζει, το κρατάει. Και στην υπόνοια ότι μπορεί αυτό να μην έχει συμβεί, και όχι μόνο να μην έχει συμβεί, αλλά να έχουν συμβεί τα έκτροπα, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το χωρέσει ούτε ο ανθρώπινος νους, ούτε η ανθρώπινη ψυχή. Ότι έχει εργαλειοποιηθεί ένα, δύο, τρία παιδιά έχουν εργαλειοποιηθεί για να επιτύχουν άλλους σκοπούς
που δεν τους ξέρουμε ακόμη. Mm-hmm. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε. Μιλάω αυτή τη στιγμή και ανατριχιάζω. Και ανατριχιάζω κάθε φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπη με αυτή την είδηση. Δυστυχώς δεν μπορούμε ακόμη να μιλήσουμε για οποιαδήποτε έτσι, διάγνωση, ιδίως από τη στιγμή που δεν έχουμε δει και προσωπικά αυτούς τους ανθρώπους κλινικά. Όμως, για να επανέλθω λίγο σε κάτι που ανέφερε πριν ο κύριος Διαλυνάς περί ακαταλόγησης του και μη ακαταλόγησης του, όποιος και αν έχει πράξει συγκεκριμένη πράξη, τη στιγμή που βλέπουμε ότι υπάρχει μία μεθόδευση από πίσω, υπάρχει ένα σχέδιο, ότι υπάρχει επιμονή, είναι άτομο να μιλάμε για ακαταλόγηστο. Ακαταλόγηστο παίρνει κάποιος ο οποίος δεν έχει έλεγχο της πραγματικότητας, δεν έχει κρίση της πραγματικότητας, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτό που κάνει ή αυτό που πάει να κάνει είναι κακό, είναι ανήθικο, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβαίνει. Αυτός ο οποίος το πράττει ενώ ξέρει ότι θα προκαλέσει κακό, δεν μπορεί να έχει το ακαταλόγιστο. Εδώ δεν μιλάμε δηλαδή για κάτι ακαταλόγιστο. Κυρία Αθανασίου, αστυνομικοί της ασφαλείας μας την περιγράφουν που έχουν εμπλοκές στην υπόθεση ως μια γυναίκα εξαιρετικά σκληρή. Και όντως αυτό που λέτε προκαλεί πολύ μεγάλη αίσθηση. Έχεις χάσει 3 παιδιά. Εδώ βρισκόμαστε στην ουσία και τα μήνυ που λέει ότι η Τζορτζίνα έχει φύγει από αυτή την ουσία. Και φαίνεται η κατηγορούμενη να μην στέκεται στο ότι μιλάμε για ανθρωποκτονία, αλλά να στέκεται μόνο στο περιεχόμενο της ουσίας αυτό καθεαυτό. Ξέρετε, στο συλλογικό ασυνείδητο το να χάνει κανείς το παιδί του συνδυάζεται με ένα λαβάσταχτο πόνο, τον οποίο δεν τον έχουμε δει πουθενά μέχρι σήμερα. Και αυτό είναι ακριβώς, όπως είπα και πριν, το οποίο μας ταράζει μέσα μας. Εμένα προσωπικά, αυτό και δεν είναι γνώμη, είναι και πώς βλέπω όλο το θέμα από ψυχαναλυτικής άποψης, αυτό που με δυσκολεύει πάρα πολύ είναι να δεχτώ και να σκεφτώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τόσο σκοτάδι στην ψυχή τους, που μπορούν να αφαιρέσουν τη ζωή από 3 παιδιά. Και αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι αυτό το σκοτάδι δεν προέκυψε μόνο του μία μέρα. Mm-hmm. Έχει προκύψει ενδεχομένως από άλλα βιώματα, από άλλες ιστορίες που δεν μπορούμε να τις ξέρουμε. Αλλά εκεί θα έπρεπε να σταθούμε, νομίζω, στο να προλάβουμε να αναγνωρίσουμε σημάδια σε ανθρώπους που μπορεί να συνοδεύονται από αυτό το σκοτάδι, για να μπορούμε να το κάνουμε φως πριν γίνει κι άλλο σκοτάδι, κι άλλο σκοτάδι, κι άλλο σκοτάδι. Να μπορέσουμε να παρεμβαίνουμε όταν βλέπουμε συμπεριφορές οι οποίες κλωτσάνε. Κυρία Αθανασίου, ναι, αυτή η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο συζύγων, τι σας λέει, πού σας παραπέμπει? Σας περιπέμπει σε ρόλους, σας περιπέμπει σε αναγκαστικό ξεγύμνομα των δύο πρωταγωνιστών, των δύο εταίρων ή σε κάτι άλλο? Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μέσα σε μία σχέση συντροφική, όταν κάτι δεν πάει καλά εξ αρχής, δεν υπάρχει ένα σταθερό υπόβαθρο, μία κρίση, αυτή τη σχέση θα την κλονίσει ακόμη περισσότερο, θα την διαταράξει. Mm-hmm. Οπότε όταν βλέπουμε ανθρώπους που μέσα σε περιόδους κρίσεων έτσι, αρχίζουν και βγάζουν μαχαίρια ένας τον άλλον, τότε το μυαλό μας πηγαίνει στο ότι αυτή η σχέση από πριν θα είχε πάρα πολλά έτσι, ρήγματα. Μάλιστα. Αυτό το οποίο φαίνεται και από τις δηλώσεις τους και πριν φτάσουμε εδώ, ότι είχαμε εντάσεις, είχε βγει από το σπίτι, εκείνος θέλει να γυρίσει, εγώ δεν ήθελα, μετά του είπαν δεν γύρνα. Τέλος πάντων, αυτά τώρα είναι ζητήματα της κλειδαρότρυπας. Ελάτε, κύριε Κρικέτε. Θέλω να πω και μια άλλη κοινωνική διάσταση στο θέμα, θέλω να το προεκτείνω λίγο από εκεί που είπε η κυρία Αθανασίου. Συζητάμε ζευγάρια πολλά με κόσμο, όπως όλοι μας. Ξέρετε πόσος κόσμος λέει ότι προσπαθούμε χρόνια να κάνουμε ένα παιδάκι και βλέπουν αυτή την κατάληξη και να τριχιάζει ο κόσμος. Ναι, ναι. Υπάρχουν χιλιάδες ζευγάρια που προσπαθούν να χτίσουν ένα παιδί με χίλιους σκόπους και εδώ βλέπουμε μια τραγωδία να χάνονται 3 αγγελούδια. Και δυστυχώς, κύριε Παυλόπουλε, πιστεύω ότι και η κοινωνία λιγάκι άργησε, νομίζω, εκεί στην Πάτρα. Όπως πολύ καλά το λέει η κυρία Αθανασίου, όταν υπάρχουν κρίσεις μέσα στα ζευγάρια, δεν νομίζω ότι μένουν πάντα στους 4 τοίχους. Όπως το λέτε, κύριε Κρικέτε μου, το είπε και υπάρχουν ο οικογένειες που κρέμονται από τις εικόνες στα μοναστήρια παρακαλώντας για ένα παιδί. Γονατίζουν οικονομικά, ψυχολογικά, βιολογικά στις εξωσωματικές, προσπαθώντας να φέρουν στον κόσμο μια ζωή. Και την ίδια ώρα βλέπεις αυτό που συμβαίνει και λες πόσο άδικη μπορεί να είναι. Τρελαίνεσαι, κύριε Παυλόπουλε, τρελαίνεσαι με αυτά που ακούς. Τρελαίνεσαι, ναι, σωστά. Τρελαίνεσαι.